Τι ωραία. Φανταστικά. Η ζωή μου σε φωτογραφίες. Και κάθε μια φωτογραφία που βλέπεις είναι σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Απίστευτο. Πολύ ωραία. Καλώς την, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Καλώς σε βρήκα. Καλά εσύ? Μια χαρά, ονειρεύω να σας πω ότι με τη Θεοφανία στο σπίτι της Θεοφανίας έχουμε περάσει υπέροχα, έχουμε κάνει γυρίσματα κάποιες στιγμές. Ήταν ένα τέλειο σπίτι με έναν συγκλονιστικό κήπο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δεις τις φωτογραφίες. Ναι. Θέλει. Γεννήθηκα στη Γερμανία. Εκεί ήταν οι γονείς μου και δούλευαν. Όταν έγινα 4 μηνών, με έφερε η μαμά στη Σέρε, στη γιαγιά της, στη μαμά της δηλαδή. Μέχρι που έγινα 2,5 χρονών και ήρθε η μαμά και ο μπαμπάς από τη Γερμανία και μας έβαλαν σε ένα σπίτι μαζί με τον αδερφό μου που τον μεγάλωνε η άλλη γιαγιά και γίναμε οικογένεια. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν ωραία και έτσι χαρούμενα, γιατί μεγαλώναμε όλα τα ξαδερφάκια μαζί σε ένα σπίτι. Πίσω ήταν η γιαγιά και ο παππούς. Ήμασταν μια ωραία οικογένεια ελληνική, η ελληνική πολυκατοικία που λέμε, που ζουν όλοι μαζί. Εδώ είναι τα πρώτα μου γενέθλια, στο σπίτι της γιαγιάς Αποστολίας. Αυτός είναι ο αδερφός μου ο Θωμάς και αυτή είναι η ξαδέρφη μου η Λιάνα. Και εδώ είναι οι κούκλες μου, οι αγαπημένες. Αυτό το γαϊδουράκι το έχω ακόμα. Τις κούκλες δυστυχώς όχι. Μεγάλωσα περισσότερο σε έξυπνη και όχι ως όμορφη. Άκουγα ότι πω τι έξυπνη, τι έξυπνη, δεν άκουγα όμως πω τι όμορφη. Οπότε αυτό με έκανε να θέλω να υπονομεύσω την εξυπνάδα μου και να τονίσω την ομορφιά μου. Τα χρόνια που σπουδάζεις στη Θεσσαλονίκη ξεκινάς και το modeling, έτσι δεν είναι? Όταν ήμουν στο τελευταίο έτος της νομικής, ήρθε ένας συμφοιτητής μου, ο καλός μου φίλος ο Γιώργος, και μου είπε: «Το MTV κάνει έναν διαγωνισμό ομορφιάς, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα, πρέπει να στείλεις μόνο μία φωτογραφία». Και έλαβα μετά από κάποιους μήνες μια επιστολή από το Ford της Γαλλίας, το μεγαλύτερο πρακτορείο μοντέλων τότε, που έλεγε ότι αν θες να συνεργαστούμε, πήγαινε στην Αθήνα, στο τάδε πρακτορείο, φτιάξε το book σου και σε περιμένουμε. Και έτσι κατέβηκα στην Αθήνα. Ούτε για την νομική, ούτε για την υποκριτική. Άγγιγμα ψυχής. Σταθμός στη ζωή μου. Ωραίο σύριαλ, ωραία δουλειά, ήταν και η πρώτη μου δουλειά. Και έγινε ηθοποιός με αυτό το σύριαλ. Γιατί ήμουν με το ένα πόδι στη δικηγορία και με το ένα στην ηθοποιία. Μπορεί να ήμουν και με το 1,5 στη δικηγορία, δεν θυμάμαι. Εδώ είναι πάλι γενέθλια. Νομίζω ότι είναι το 2001. Δεν μετράω τα κεράκια τώρα, να το πόσο χρόνο είμαι, αλλά είμαι πριν τα 30. Ξανθιά. Και είναι πολύ χαρούμενα γενέθλια. Όλα τα γενέθλια μου είναι χαρούμενα. Μ' αρέσουν πολύ τα γενέθλια, για κάποιο λόγο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ένας χρόνος περνάει, αλλά αυτό ποτέ δεν με λείπει. Πάντα είναι ότι έρχεται άλλος ένας χρόνος και θα κάνουμε πάλι ωραία πράγματα. Ξεκινάει μια νέα χρονιά. Γιατί για μένα η χρονιά ξεκινάει στα γενέθλια μου. Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ ευτυχισμένη, πολύ χαρούμενη και είμαι σε μια πολύ ωραία φάση εδώ της ζωής μου. Αν και είμαι μόνη μου, περνάω πολύ ωραία και η δουλειά μου έχει
μπει σε μία σειρά, ας πούμε. Μένουμε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, με την αγαπημένη μου την αδερφούλα και είμαστε πολύ καλά. Με τον Πασχάλη Τσαρούχα πώς γνωριστήκατε? Με τον Πασχάλη γνωριστήκαμε 8 χρόνια πριν, γίνουμε ζευγάρι, τυχαία, από ένα κοινό φίλο. Και τελικά συναντηθήκαμε το 2005 στο Rocky Horror Show που το κάναμε μαζί. Και εκεί έγινε η δουλειά. Και πότε μου είπε, με περίμενε 8 χρόνια. Στη γωνία. Και την πάτησα. Εντάξει. Κάναμε τον Αχιλλέα μαζί, ένα υπέροχο παιδί. Ήμασταν 7 χρόνια κάτω από την ίδια στέγη. Μετά άλλαξα στέγη. Ήταν δύσκολη απόφαση για το διαζύγιο? Ένα διαζύγιο είναι πάντα πολύ δύσκολο. Αλλά δυστυχώς κάποιες φορές είναι αναπόφευκτο. Όταν πρόκειται να χωρίσεις, πάντα τα παιδιά σκέφτεσαι και κάνεις υπομονή. Και καλό είναι τα ζευγάρια να μην χωρίζουν. Η αλήθεια είναι. Να μπορείς να κάνεις υπομονή για πάντα, για μια ζωή. Μέχρι τουλάχιστον να ενηλικιωθούν. Έκανα πολύ υπομονή. Ίσως θα πρέπει να κάνω κι άλλη. Εδώ είμαι με τον αγαπημένο μου, τον Γρηγόρη του Πετράκο. Εδώ είμαστε φουλ ερωτευμένοι και είμαι και 6 μηνών έγκυος στην αγάπη. Να φαίνεται και η κυλίτσα μου. Κάνουμε μια βόλτα, νομίζω είμαστε σε ένα εμπορικό κέντρο μέσα και είμαστε τρεις ευτυχισμένοι. Τον Γρηγόρη, κάναμε δύο υπέροχα παιδιά, την Αγάπη και την Αθηνά. Είναι τώρα 6 και 3. Και είμαστε πια στο σπίτι με 3 παιδιά και πάρα πολύ δουλειά. Εμένα μου αρέσουν τα παιδιά πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου άδεια χωρίς παιδιά. Μ' αρέσει να φροντίζω παιδιά, ανθρώπους. Μ' αρέσει πολύ να δίνω. Αλλιώς νιώθω ότι είμαι άχρηστη. Έχεις δηλώσει ότι είσαι στον δρόμο της φιλοσοφίας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι διδάσκουμε τους αρχαίους Έλληνους συγγραφείς, τα εταιρικά κείμενα, διδάσκουμε τη σοφία και προσπαθώ να την κάνω πράξη. Δηλαδή να βαδίσω στη ζωή μου σύμφωνα με αυτά τα διδάγματα. Αν, ας πούμε, το μεγαλύτερο δίδαγμα, το αγαπάτε αλλήλους που μας έδωσε ο Χριστός, το κάνεις πράξη στην καθημερινότητά σου, θα δεις και εσύ μια πολύ μεγάλη διαφορά. Πάντοτε θέλω, έχω τη χαρά να προχωράω, να εξελίσσομαι και να κάνω καινούργια πράγματα. Και πραγματικά όταν πλησιάζεις τον αληθινό σου εαυτό, να πω, σίγουρα αντιμετωπίζεις τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.